Στη ροέ σκουπιδιών, αυτό που μπορεί να γίνει είναι σε κάδου να βλέπουμε πόσο γεμάτη είναι η κάδη, τι θερμοκρασία έχουμε και τι υπερηβαλλοντικά στοιχεία υπάρχουν στον κάδο για αιστείε μόλυνση και να ενημερώνουν τον αντίστοιχο φορέα του Δήμου, κατά κύριο λόγο γιατί πλέον στην Ελλάδα τα σκουπίδια διαχειρίζονται του Δήμου, να ενημερώνεται και να πηγαίνει να μαζεύει πιο γρήγορα τα σκουπίδια. Ο Γιώργο Στεφανίδη φιλοδοξεί να κάνει τη Θεσσαλονίκη έξυπνη πόλη. Μόλι τα 25 του χρόνια γύρισε από το Βέλγιο όπου σπούδασε μέσω προγράμματο Ανταλλαγή φυτών προκειμένου να ιδρύσει στην πόλη του μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών, το δίκτυο τη οποία θα μπορεί να συνδέει μεταξύ του ασύρματε συσκευέ σε μεγάλη απόσταση, εξοικονομώντα έτσι για τι εταιρείε που θα το χρησιμοποιήσουν χρόνο και χρήμα. Έξυπνου μετρητέ που μεταδίδουν την πληροφορία του, την ένδειξη του μετρητή, ασύρματα σε κεντρικό σύστημα, ώστε να γίνεται η διαχείριση του δικτύου, η τιμολόγηση, να περιοριστούν κατά πολύ οι του νερού. Γιατί κατά κύριο λόγο υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με το νερό, υπάρχουν τεράστιε απώλειε στο δίκτυο διανομή. Και υπάρχει και πολύ μεγάλο ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού. Μετά από 1,5 χρόνο δοκιμών, ο νεαρός επιχειρηματίας είναι έτοιμο να ρίξει το προϊόν του στην αγορά. Κάτι που έχει κάνει από το 2015 ο Γιάννης Κωστόπουλος με τους συνεργάτες του, που λειτουργούν την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα που πληροφορεί άμεσα κυβερνήτες και πληρώματα τουριστικών σκαφών για το που υπάρχουν κενές θέσει θέσεις στις μαρίνες όλης της χώρας. Κάποια από τα μέλη μας ε, είχαν σχέση με, την, ε, με το χώρο της ιστιοπλοείας ε, και ε, του, 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 του yachting tourism θα λέγαμε γενικότερα. Ε, άρα είχαμε διαγνώσει αυτό το πρόβλημα, είχαμε τεχνολογικό background την ίδια στιγμή οπότε ε, ε, βρήκαμε και τη χρηματοδοτική δυνατότητα και ευκαιρία να συμμετέχουμε σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη σε 18 μαρίνε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, φιλοδοξώντα να επεκταθεί σε όλη τη Μεσόγειο, προσφέροντα ταυτόχρονα και υπηρεσίε στον ελληνικό τουρισμό, καθώ προσελκύει ξένου τουρίστε υψηλού εισοδήματο. Βοηθάμε στο, στο, να δείξουμε ότι είναι πιο οργανωμένη όλη η αγορά του, 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 του τουρισμού γενικότερα, γιατί πέραν από το γιότινγκ, αυτό κάθε αυτό που χτυπάει, έχουμε να κάνουμε και με τι γύρω τοπικέ οικονομίε. Αφού δηλαδή ελιμενιστεί το σκάφο, πώ μπορεί γύρω από εκεί να εξυπηρετηθεί ε, είτε το σκύπερ είτε τα, τα, τα πληρώματα. Οι startup επιχειρήσει αυτέ παρουσίασαν τι εφαρμογέ του στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων, Startup Europe Week, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μια εκδήλωση που θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά στο να σταματήσει η φυγή νέων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό προ αναζήτηση δουλειά να επιστρέψει μετά και να τι αναπτύξει στην Ευρώπη από την Ελλάδα. Γιατί στο διαδίκτυο κυρίω δεν υπάρχουν σύνορα. Μπορεί από την Ελλάδα να, να έχει ένα λόγο και μια σταθερότητα να δουλέψει εδώ για όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, την περίοδο 2008-2016. Περίπου 450.000 νέοι μορφωμένοι Έλληνες εγκατέλειψαν τη χώρα αναζητώντας δουλειά, ενώ το κόστος για την Ελλάδα Έφτασε το αστρονομικό ποσό των 15,3 δισεκατομμυρίων ευρώ αφού τόσα υπολογίζονται τα χρήματα που ξόδεσαν το ελληνικό κράτος και οι ελληνικές οικογένειες για να σπουδάσουν οι νέοι που μετανάστευσαν.